τρεις γενιάς μαζί μας, προπονητής παίκτης του Απόλλωνα Τρίπολης. Χρήστο, η ομάδα κατάφερε να πετύχει μια πάρα πολύ σπουδαία νίκη, να ανατρέψει το σκορ του πρώτου ντέρμπι στον πρώτο γύρο. Και ουσιαστικά τώρα με αυτή την νίκη να είναι με 1,5 πόντι, θα μπορούσαμε να πούμε στην άλφα κατηγορία για πρώτη φορά στην ιστορία του. Θα ήθελα ένα σχόλιο γι' αυτό. Ναι, πράγματι καταφέραμε και διαχειριστήκαμε, θα έλεγα, το σημερινό αγώνα. Θεωρώ ότι παίξαμε απέναντι ίσως την καλύτερη ομάδα του Παναθηναϊκού μαζί με εμάς. Χωρίς να θέλω να μειώσω ούτε το φιλαθλητικό του Πάνα, που και αυτή είναι αξιόλογη, αλλά είδατε μια ομάδα καλοδουλεμένη από μια πολύ δύσκολη περιοχή της Πελοποννήσου. Κάνει μια σοβαρή προσπάθεια με ένα καινούριο χτιστό, είναι και αυτή η αξιοθαύμαστη πραγματικά. Και ο Απόλλωνας αυτή τη στιγμή βρέθηκε μια πολύ μεγάλη νίκη, γιατί για πρώτη φορά στην ιστορία του ξέρει ότι έχουμε κάνει μια καινούργια προσπάθεια εδώ και 2,5 χρόνια. Θα είμαστε στο τοπικό. Το θεωρώ πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη τιμή για μένα που συμμετέχω σε αυτή την προσπάθεια, με αυτή την ομάδα, με αυτούς τους παίχτες που αφήνουν όλοι τις δουλειές τους. Θεωρώ ότι στο αλφα τοπικό ο Απόλλωνας πραγματικά έχει μόνο να κερδίσει και να προσφέρει στο αλφα τοπικό. Χρήστο, αναφορικά με το παιχνίδι, ήταν ένα πραγματικό ντέρμπι, ανατροπές στο σκορ και οι δύο ομάδες βρίσκονταν μέσα στους στόχους τους. Άρα μιλάμε για πολύ σημαντικό μάτς και με διαχείριση δυνάμεων και καταστάσεων. Θα ήθελα να μου πεις τα κλειδιά αυτής της νίκης. Πώς πιστεύεις ότι κρίθηκε το μάτς? Καταρχάς, κανένα παιχνίδι δεν τελειώνει ούτε στο πρώτο δεκάλεπτο, ούτε στο δεύτερο, ούτε στο τρίτο, αλλά τελειώνει στο 40. Αυτό είναι κάτι που το διαχειριστήκαμε, θα έλεγα, άψογα. Επαναλαμβάνω ότι παίξαμε με την μία μαζί με εμάς, θεωρώ, την καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος. Άρα, όση διαφορά και να έχει μία από τις δύο ομάδες, αν δεν τελειώσει ο αγώνας, δεν είναι η πραγματική. Γι' αυτό και η ομάδα του Πορμολάου κατάφερε και τον κύριο. Εγώ είμαι πάρα πολύ τυχερός όμως, γιατί έχω στην ομάδα μου δύο των κορυφαίων παιχτών όλων των εποχών του αγγλικού μπάσκετ. Το Μάικ τον Περνέζ και τον Τάκη τον Χαραλάμπο. Μαζί με την πολίτη, όλων των υπολείπων. Όπως είδατε, παίχτες όπως ο Χαραλαμπόπουλος, ο Παναστασίου, ο Μανιάτης που ήταν από την Αθήνα και μας βοήθησε. Βάλανε και αυτοί το θεράκι σου. Και όχι μόνο, ακόμα και αυτοί που παίξαν ένα λεπτό δύο. Αλλά όταν έχεις το Μάικ και τον Παχαραλάμπου και η μπάλα καίει, είναι δύο παιδιά που παίζουν ασταμάτητα. 33 χρόνια ο ένας, 29 ο άλλος, ασταμάτητα χωρίς να έχουν τραυματιστεί και να έχουν την υγειά τους. Θεωρώ ότι έχουν το πάνω χέρι, με όποιον και αν παίζει. Αν δεν κλείσει αυτούς τους δύο παίχτες, θα σε καταστρέψουν. Και αυτό κάνει σίγουρα. Ήταν πάρα πολύ για μένα αναμενόμενο να πάρω το παιχνίδι από τη στιγμή που ήταν σε τέτοια μέρα που ο Παχαραλάμπου ο Καρνές. Αναφορικά με τη συνέχεια, γιατί έχουμε δύο παιχνίδια, τυπικά χρειάζεται μία νίκη ο Απόλλωνας, αν δεν κάνω λάθος, για να κλειδώσει το. Τις τελευταίες τρεις αγωνιστικές έχουμε και το ρεπό μας που θα πάρουμε τους δύο βαθμούς ξεκούραστο με τους Παλάους. Θέλουμε για να πάρουμε και μαθηματικά την ομάδα μία νίκη. Την επόμενη Κυριακή στον Αστέρα Βλαχιώτη θα πάμε για να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα και μαθηματικά, τόσο ώστε την τελευταία αγωνιστική τους φίλους μας του Πάνα Κανδύλας να είναι μια γιορτή του αρκαδικού μπάσκετ. Για πρώτη φορά το αρκαδικό μπάσκετ θα έχει τρεις εκπροσώπους στο αλφατοπικό. Θεωρώ ότι είναι τρομερή επιτυχία. Όταν έχουμε τον αρκαδικό μας στην Α2 που μακάρι να ανέβει στην Α1 ύστερα από τα σημερινά αποτελέσματα, χάρηκα πάρα πολύ για τη συνεργασία μας στο Λάβριο. Είναι πολύ σημαντικό για όλη την νεολαία της πόλης, αλλά και για ανθρώπους που αγαπάνε το μπάσκετ, όπως ο Μάικ, ο Καρνέζης, ο Ρεκουνιώτης, ο Παναγόπουλος, οποιοδήποτε παιδί του αρκαδικού μπάσκετ, να έχουν ομάδες να παίζουν. Ο Απόλλωνας είναι η εναλλακτική πρόταση κάποιου που θέλει να ασχοληθεί με τον μπάσκετ. Έχουμε τον αρκαδικό, έχουμε τον δρομέα που κάνει καταπληκτική δουλειά στην νεολαία, έχουμε τον νεοχώρο και τον Απόλλωνα στο αλφατοπικό που μπορούν και αυτοί να δώσουν την ευκαιρία σε έφηβους που τελειώνουν το εθνικό τους και δεν χωράνε στο αντρικό κάποιες ομάδες να παίξουν μπάσκετ. Αυτό είναι ο Απόλλωνας. Δεν μπερδεύουμε, ούτε είμαστε χαλίδιδες, θέλουμε να γίνουμε χαλίδιδες στη θέση των χαλίδιδων. Έχουμε τον αρκαδικό ψηλά. Το δρομέα με μια νεότατη ομάδα που θέλουμε να τον βοηθήσουμε, αν έχουμε και εμείς κάποιο μικρό να τον δώσουμε. Και εμείς είμαστε αμέσως μετά να δώσουμε την ευκαιρία στα παιδιά να παίξουν μπάσκετ. Αυτό είμαστε εμείς. Αυτό διαχειριζόμαστε. Είμαστε όλοι φίλοι μεταξύ μας και έτσι θα μείνουμε όσες ομάδες θα έχουμε στο αλφατοπικό. Το σημαντικότερο από όλα στο αλφατοπικό είναι ότι θα έχουμε και λιγότερα έξοδα που θα παίζουμε μεταξύ μας τρεις ομάδες. Χρήστο, μία τελευταία ερώτηση. Θεωρείς ότι, μιας και παρακολουθείς το μπάσκετ, το αρκαδικό μπάσκετ πάρα πολλά χρόνια, θεωρείς ότι έχει τη δυνατότητα το αρκαδικό μπάσκετ να έχει και μια δεύτερη ομάδα σε επαγγελματικές κατηγορίες πίσω από τον αρκαδικό? Αναμφισβήτητα. Αυτό είναι το όνειρό μου. Το όνειρό μου είναι μια ομάδα τριπολιτσώτικη, παράδειγμα ο Δρομέας που τα πηγαίνει περίφημα, με την πάροδο του χρόνου, χωρίς την πίεση του χρόνου, να ανέβει στη ΓΑΜΑ Εθνική. Θεωρώ ότι θα είναι πάρα πολύ καταλυτικό για την νεολαία της πόλης να παίξει ένα τέτοιο πρωτάθλημα. Υπάρχουν τα παιδιά, τα έχετε δει. Έχω εγώ 2-3 παίκτες τέτοιους. Έχει Δρομέας 6-7. Έχουν και άλλες ομάδες 2-3. Όλοι αυτοί να μαζευτούν και να παίξουν με οποιαδήποτε φανέλα στη ΓΑΜΑ Εθνική. Είναι το όνειρό μου. Αυτό είναι το όνειρό μου, γιατί μόνο από ένα υψηλό επίπεδο πρωταθλήματος και όχι στην ΑΕΚ, λόγω, ξέρετε,
λιγότερου, πιο χαμηλού επίπεδου, θα τους παρουσιαστεί ευκαιρία να δουν τα δύσκολα και να μπορέσουν να είναι το σκαλοπάτι τους για τον Αρκαδικό. Γιατί για μένα είναι ο Αρκαδικός. Το ιδανικό θα είναι μια ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική, χωρίς άγχος. Ποια θα είναι αυτή, μακάρι να είναι ο Δρομέας, επειδή τα πηγαίνει περίφημα και επειδή έχει κάνει την καλύτερη δουλειά στη τμήματα υποδομής. Είδα τι μεγάλα ταλέντα έχει. Και εμείς είμαστε μαζί με τον Νεοχώρη από πίσω να βοηθήσουμε τους υπόλοιπους. Αυτό είναι το όνειρό μου.